Στον ηρών την πατρίδα λάθος δείχνει η πηξίδα, στου πολιτισμού το λίκνο βυθίστηκα με στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα ραγισμένη ψάχνει στην ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις, έλα. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, τα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, κάλβο, ρίτσο και σε φέρει, και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε περαιούλα μέχρι και τις 11, 13 Νοεμβρίου σήμερα. Πάμε σιγά σιγά και στα μέσα του Νοέμβρη. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber 6907-483-484. Κάτσε να ανοίξω να πάρω και τις πρώτες καλημέρες. 6907-483-484. Καλημέρα φίλε Πασχάλη. Πιστός καθημερινά εδώ πέρα στο ραντεβού του, όπως και η Ανούλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη Γη, μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr, αλλά
και μέσα από ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, σε YouTube και σε TikTok, ειδικά σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε και σε δεύτερο χρόνο, όποτε σας βολεύει, στο YouTube και στο Facebook. Καλησπέρα, καληνύχτα, γενικότερα ό,τι ώρα είναι εκεί που βρίσκεστε και μας ακούτε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μέλη αυτής της οικογένειας, της ψεκοπαρέας, όπως λέει εδώ ο φίλος που στέλνει το μήνυμα τώρα, ο αριθμός 110. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλη την ψεκοπαρέα που μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Για μας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι χίλιες φορές να είμαστε ψεκασμένοι παρά να είμαστε λοβοτομημένοι. Το ψεκασμένοι, ξέρετε, σε εισαγωγικά. Δεν το λέω εγώ όπως το είπε ο Μητσοτάκης, όπως το έχει πει η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως θέλει να μας πείσει ότι δεν το έχει πει ο Σπύρος, ο Σπυρίδωνας. Του έχω σήμερα ιδιαίτερο αφιέρωμα του Σπυρίδωνα, γιατί Σπύρο, και σε έχω προκαλέσει ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί όπου ξέρεις να απαντάς, εκεί που σε παίρνει. Σου έχω θέσει κάποια ερωτήματα, θα τα θέσω και στη συνέχεια, Σπυρίδωνα Άδωνη Γεωργιάδη, και περιμένω να δω αν θα μου απαντήσεις, αν θα τολμήσεις να απαντήσεις σε αυτά που σου ρωτάω. Θα σα ρωτήσω και από αέρος. Εδώ, φάει και λίγο σαλάμι αέρος και έλα με τον κηδεμόνα σου. Λοιπόν, 6907-483-484, ο Γιάννης το λέει αυτό, η ψεκοπαρέα από το Κορδελιό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα την εκπομπή με λίγο κοινοβούλιο. Χθες είχε Βουλή και επειδή ξέρετε ότι αυτομαστιγώνομαι σε αυτό το κομμάτι και παρακολουθώ και Βουλή, παρακολουθώ και Sky και γενικότερα παρακολουθώ για να έχω άποψη για το τι συμβαίνει, θέλω να ακούσετε, χθες συζητούσανε για την υγεία στην Βουλή, για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ξεσηκώσει όλους τους γιατρούς, για τον προσωπικό γιατρό και πάει λέγοντας, θα τα συζητήσουμε και αυτά σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής. Και παίρνει το λόγο, παιδιά, ο Μητσοτάκης, ο οποίος Μητσοτάκης ήρθε πάλι σαν κλέφτης στο κοινοβούλιο. Ήρθε, μίλησε και έφυγε, γιατί λέει είχε την κηδεία του Γιάννη του Μπουτάρη. Θα σας πω λίγο τι έγινε στην κηδεία του Γιάννη του Μπουτάρη. Αφού πρώτα ακούσουμε όμως, Κώστα, είσαι έτοιμος, αδελφέ μου, και εσύ, καλημέρα. Αφού πρώτα ακούσουμε όμως τον Μητσοτάκη, ανέβηκε στο βήμα της Βουλής να μιλήσει για την υγεία και θύμισε, ρε παιδί μου, πώς τα λένε αυτά, ρε εσύ, Κώστα, life coach, έτσι δεν τα λένε, σύμβουλος αυτοβελτίωσης. Ήταν φτιστός ο Μητσοτάκης εχθές, παιδιά, στο κοινοβούλιο, στην τοποθέτηση που έκανε, σαν σύμβουλος αυτοβελτίωσης ένα πράγμα. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας εχθές στο κοινοβούλιο, μιλώντας για την υγεία των Ελλήνων. Παρακαλώ. Να μην καπνίζουμε, να τρώμε υγιεινά, να προσέχουμε το βάρος μας, να πίνουμε λίγο και να αθλούμαστε. Προσέξτε, αν κανείς κάνει και τα πέντε αυτά, σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν κάνει κανένα από αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς όλοι λίγοι στη δικιά μας αυτοκριτική, η διαφορά στο προσδόκιμο ζωής μπορεί να είναι 18 χρόνια. Επαναλαμβάνω, 18 χρόνια διαφορά στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ του να ζει κάποιος μια βασικά υγιεινή ζωή ή μια τελείως ανθυγιεινή ζωή. Για να το Δηλαδή, τώρα από πού να το πιάσω αυτό? Γράφτε. Λοιπόν, από πού να το πιάσω, ρε Σιμιτσοτάκη? Ρε Σιμιτσοτάκη, σύμβουλε αυτοβελτίωσης αποτυχημένε. Δηλαδή, τι μας λες ξανά? Ξανά, αν δεν το καταλάβατε, ακούω λίγο ένα τούτου στα αυτιά μου, κάνε κάτι. Εάν δεν το καταλάβατε, αν δεν το καταλάβατε, για ακόμα μία φορά ο Μητσοτάκης μας λέει ατομική ευθύνη. Δηλαδή, αν θα πεθάνουμε, θα φταίμε εμείς που δεν ήμασταν αθλητές, που είχαμε λίγο κυλίτσα. Πάλι ατομική ευθύνη. Στο τέλος, να ξέρετε, αυτοί οι τύποι θα φορολογήσουν τους υπέρβαρους. Θα σου λέει πόσα κιλά πρέπει να είσαι, 70, 75, 80, πόσα είσαι, 90. Φόρος. Στο μεταξύ η παράκρουση, τώρα πραγματικά από πού να το πιάσω, η παράκρουση του Θειασότη Μητσοτάκη της woke agenda δεν έχει τέλος. Δηλαδή η woke agenda εξυμνούν όλους αυτούς, ξέρω εγώ, οι οποίοι είναι υπέρβαροι. Έτσι δεν είναι, ρε Σικώστα? Υπέρβαροι, μοντέλο υπέρβαροι. Τρίχα, να η τρίχα, δούγκλα, χοντρός, τους χοντρούς δεν τους εξυμνούνε. Δεν λένε ότι είμαστε, όλοι εσείς είμαστε. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν μπορεί τώρα, ρε Σιμιτσοτάκη, να βγαίνεις και να μας λες ότι θα έχουμε 18 χρόνια περισσότερο ζωή άμα δεν καπνίζουμε, άμα πίνουμε λίγο, άμα κοιμόμαστε νωρίς και πάει λέγοντας. Γιατί εμένα, Μητσοτάκη, μπακαλιάρε του Μαξίμου που σου έλεγα και χθες, για μένα ακούγοντάς σε, καταλαβαίνω ότι χτίζεις ένα άλοθη, θα μπορούσα να πω, για τις εκατόμβες νεκρών από όλες τις αιτίες
που σύμφωνα με τις στατιστικές χτυπάνε κόκκινο. Και σε μεγάλες πόλεις και σε μικρά χωριά και στην Κύπρο μας που ακούγαμε χθες τον βουλευτή, τον κύριο Κουλία, να λέει ότι σε ένα χρόνο είχαμε 25 κεφαλικά και τώρα έχουμε 200. Αλλά βέβαια ρε παιδιά, όταν δίνουμε την ψήφο μας σε τέτοιους γελίους πολιτικούς γελοτοποιούς, σε τέτοιους μπακαλιάρους πολιτικής, τότε θα τους ακούμε να μας λένε ότι άμα πεθάνουμε είναι ατομική ευθύνη. Ο life coach από το Πανέρι. Ο life coach από το Πανέρι. Ξαναβάλτε τον λίγο, τι μας είπε. Τι μας είπε το παλικάρι. Να μην καπνίζουμε, να τρώμε υγιεινά, να προσέχουμε το βάρος μας, να πίνουμε λίγο και να αθλούμαστε. Δεν μας είπες να μην μπαίνουμε σε τρένα. Έλα αυτά. Δεν μας είπες να μην μπαίνουμε σε τρένα. Να μην μπαίνουμε σε πλοία. Να μην περπατάμε στον δρόμο. Να μην κολυμπάμε. Να μην συνοστιζόμαστε. Να μην μείνουμε ανεμβολίαστοι. Γιατί δεν τα λες ρε εσύ Μητσοτάκη. Να κόψουμε και το σεξ. Βέβαια. Το σεξ γερνάει παιδιά. Δεν κάνει. Αφού μας κάνει σεξ ο Μητσοτάκης. Ο οποίος να ξέρετε, ξέρεις τι έκανε χτες. Ήρθε, πήγε στη Βουλή και έφυγε. Μίλησε και έφυγε. Γιατί είχε λέει την κηδεία του Φάνη Μπαμπού. Είχε την κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη. Και σκάει μύτη στην κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη. Όπου εκεί χασκογελούσε. Γιατί τέτοιος είναι. Απάλευτος. Ο Δενιόθογλου. Μητσοτάκης Δενιόθογλου. Καθόταν εκεί και χαζογελούσε. Αυτάρεσκα. Εγώ είμαι ο Τουταλχαμών. Ε. Ξέρεις γιατί γελούσε. Ξέρεις με ποιον εμφανίστηκε. Ξέρεις ποιος τον συνόδεψε. Ο Φάνης ο Μπαμπούλας. Ο Μητσοτάκης πήγε στην κηδεία χέρι-χέρι με το Φάνη τον Μπαμπούλα. Τον ιδιοκτήτη του γραφείου κηδιών. Ξέρεις ποιο μήνυμα στέλνει. Θα σας θάψω όλους. Μη γελάς ρε. Εσύ αν εμφανιζόσουνα κάπου, αν είσαι ένα πρωθυπουργός και εμφανιζόσουνα με τον εθνικό νεκροθάφτη, Φάνη Μπαμπούλα, ο οποίος είναι ωραίος τύπος, ασχέτως με το του επαγγέλματός του, είναι χαβαλές. Τόσα που έχει δει ο άνθρωπος, τι να είναι. Αλλά να σκάς μύτη με το Φάνη Μπαμπούλα, το μήνυμα που στέλνει ποιο είναι. Κουφάλες θα σας θάψω όλους. Αυτό μας λέει, καταλαβαίνεις. Και πάει και κάθεται εκεί στην κηδεία και χασκογελάει, χασκογελούσε. Και ήταν από δίπλα του η άλλη η σαφρακιασμένη σαύρα. Κατάλαβες ποια λέω. Α, ναι, εσύ το είπες, το είπα εγώ. Λοιπόν, η οποία συγκινήθηκε λέει. Η οποία έχει πάει σε ένα σκασμό παρελάσεις και δεν συγκινείται και συγκινήθηκε με τον Μπουτάρη. Ο οποίος εξυπνούσε τον Κεμάλ. Κατάλαβες τώρα τι λέμε. Έσκασε ρε εσύ ο αθεόφοβος μύτη στην κηδεία συνοδευόμενος από τον Μπαμπούλα. Για μένα στα δικά μου τα μάτια, τι να πω ρε παιδιά. Θα μας πεθάνει όλους να ξέρετε. Ο life coach από το Πανέρι, ο μπακαλιάρος της πολιτικής του Μαξίμου, θέλει να μας πεθάνει όλους. Η λαλακία δεν ποινικοποιείται, να ξέρετε. Όχι. Η παλινδρομική επαναλαμβανόμενη κίνηση δεν φορολογείται. Εάν τη φορολογήσουν και αυτήν, να ξέρετε θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Γιατί πάει σύννεφο. Πάει σύννεφο. Ρε το Μητσοτάκι έσκασε μύτη. Δεν μου κάνει εντύπωση. Τον έχω ξαναδεί να γελάει σε κηδείες. Και σε κηδείες οι οποίες δεν χωράει ούτε καν να σκάς μηδίαμα. Σε κηδείες πιλότων μας. Που πήγε ο Ρολεξάτος Μπακαλιάρος. Και χασκογελούσε. Πάλι με τη Σακελαροπούλου. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι γελούσε. Μου κάνει όμως εντύπωση παιδιά ότι έσκασε μύτη στο Δημαρχείο. Συνοδεία Μπαμπούλα. Είναι τρομερό ρε φίλε. Δηλαδή ο νεκροθάφτης. Σε πηγαίνει ο νεκροθάφτης. Αφού πραγματικά αυτό που λέει ο Κώστας. Αφού δεν μπήκε στην νεκροφόρα να οδηγήσει και να σκάσει μύτη με την νεκροφόρα να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι θέλει να θάψει τους Έλληνες και την Ελλάδα. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Σου εύχομαι Μητσοτάκη στην νεκροφόρα να βάλεις ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία
μαζί και με τον Κασελάκη, γιατί να ξέρεις, αυτά που κάνει ο Κασελάκης, για σένα τα κάνει, για σένα τα κάνει. Σου εύχομαι σε νεκροφόρα και να αναθέσεις την κηδεία της Νέας Δημοκρατίας λίαν συντόμως στο Φάνη τον Μπαμπούλα. Να σου κάνει μια κηδεία ο Μπαμπούλας και θα κλαίει και ο ίδιος από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μάλλον προς τα εκεί μεριά είναι. Μάλλον, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Υποθέτω. Γιατί εγώ αν δεν ήμουνα δεν θα σε συνόδευα και νεκροθάφτης να ήμουνα. Και λεφτά να μου έδινες. Θα άφηνα το σώμα της Νέας Δημοκρατίας να σαπίσει και να το φάνε τα σκυλιά. Ούτε να το θάψουμε δεν αξίζει. Ούτε να το θάψουμε. Καταρχάς δεν θα είχαμε κηδεία χριστιανική. Θα σας κάναμε αποτέφρωση όπως έκανε και ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης αποτεφρώθηκε. Δεν έκανε κηδεία. Αυτή ήταν η επιθυμία του. Να αποτεφρωθεί. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν χριστιανός. Επίσης δικαίωμά του. Αυτό για αυτούς οι οποίοι κλαίγανε πολύ εκεί πέρα, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Λοιπόν, να ξέρετε, θα την άφηνα τη Νέα Δημοκρατία να σαπίσει και να τη φάνε τα σκυλιά και τα πουλιά και τα ψάρια. Που σκάει μύτη ο αθεόφοβος με τον νεκροθάφτη. Μήνυμα ξεκάθαρο. Μήνυμα ξεκάθαρο. Ένα μήνυμα μας στέλνει και η καινούργια έκθεση του ΟΣΑ. Τα μάθατε? Τα έμαθες Κώστα? Χρυσό μετάλλιο πήραμε, παιδιά. Βέβαια. Μπράβο στην Ελλάδα. Μπράβο στον Μητσοτάκη. Μπράβο και στον νεκροθάφτη Μητσοτάκη. Ναι, ο νεκροθάφτη, ξέρετε, να αρέσει, γι' αυτό πήγε. Συνάδελφοι είναι. Ρε, συνάδελφοι είναι. Όπως ο Μπαμπούλας θάβει κόσμο και ο Μητσοτάκης είναι ο νεκροθάφτης της Ελλάδας. Κατάλαβες. Επένδυση πήγε να κάνει, γι' αυτό το συζητάνε. Αφού μας θάβουνε. Βάλε να ακούσουμε λίγο πώς μας θάβουνε. Από τον ΟΣΑ. Η έκθεση την οποία θα δούμε, μερικά στοιχεία της οποίας θα δούμε ευθύς αμέσως, για τη χώρα μας έχει τα εξής στοιχεία. Είμαστε πρώτοι στους πολίτες που δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Λάβαμε πρώτοι. Πρώτη Ελλάδα, μα δεν έκανα τον άλλον. Δεν είναι σίγουρα ένα καλό αποτέλεσμα αυτό για την Ελλάδα. Τρίτη από το τέλος στους μισθούς. Πώς θα φύγει η οικονομία. Τέταρτη από το τέλος στους πολίτες που δηλώνουν ικανοποίηση από τη ζωή. Άμα είσαι λατζέρης έρημου σήμερα, βρίσκεις δουλειά έτσι. Και πρώτη στην Ευρώπη σε ληξιπρόθεσμα ενίκεια, λογαριασμούς και δόσεις. Πού να το πάνε, υπερπρώτη, δεν γίνεται. Μάλιστα. Όποια στιγμή που πρέπει να πούμε ότι είναι στα ύψη χοντρικές τιμές σε Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία για το ρεύμα, 250 έως 300 ευρώ η μεγαβατόρα, την ίδια ώρα που στην κεντρική Ευρώπη είναι 160, δηλαδή έλα τα μισά. Τώρα, Κώστα, δεν μπορώ να ακούω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να ακούω τόσες πρωτιές για την Ελλάδα, πραγματικά συγκινούμε. Και ακούω και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να μου λέει βζν, βζν, και τρελαίνομαι, ρε φίλε. Έχω ράματα, Άδωνη. Άδωνη, Μπουμπούκο, με ακούς? Έχω ράματα για τη γούνα σου, αγόρι μου καλό. Σπυράκο, θα περάσεις δύσκολα. Σε πολύ πολύ λίγο. Γιατί πρέπει να σου πω πολλά. Και άμα ξεκινήσω να τα λέω τώρα που είναι 8.30, θα τελειώσω κατά τις 9 και μετά θα έχει δίκιο η Δέσποινα η Παπαδοπούλου να μου λέει: ρε Δαμιανίδη, λίγο τα διαλύματα, ρε Δαμιανίδη. Ρε Δαμιανίδη, λίγο τα διαλύματα. Και επειδή εγώ είμαι καλό παιδί, Άδωνη, σου επιφυλάσσω μετά ιδιαίτερο αφιέρωμα, να ξέρεις. Σε πολύ πολύ λίγο. Να σου πω λίγο, τώρα που ξαναβλέπω τον Μητσοτάκη να περπατάει μαζί με τον. Έλα λίγο να τον δεις. Έλα λίγο να μου πεις και εσύ. Έλα να δεις λίγο τον Μητσοτάκη, ο οποίος καταφτάνει με τον Μπαμπούλα. Θέλω να μου πεις τι βλέπεις. Να το βάλω και σε μεγάλη οθόνη, να το βλέπεις καλά. Δες τον λίγο πώς έρχεται. Τον βλέπω. Μπαμπούλας, Μητσοτάκης. Δες τον πώς περπατάει. Και αργή κίνηση λιγάκι. Τι καταλαβαίνεις. Τον βλέπεις. Αγέροχο βλέμμα λες. Χαρούμενος ή αγέροχο βλέμμα. Διότι εγώ ξέρεις. Μίλα λίγο πιο δυνατά να σε ακούμε. Αυτό μπορεί και να αλλάσσεται κιόλα. Ξεκινάει αγέροχο βλέμμα. Πήγαινε από εκεί στο μικρόφωνο να το συζητήσουμε λιγάκι τώρα που το είδες. Και μετά δεν θα καθυστερήσουμε πολύ, θα πάμε σε διάλειμμα. Διότι εγώ που τον βλέπω, τον είδες. Λέει ο Ερμές ότι το βλέμμα του ήταν αγέροχο. Ναι, έτσι ξεκινάει, ας πούμε, όταν ξεκινάει να περπατάει και κοιτάει έτσι το υπερπέραν. Δίπλα στον Μπαμπούλα πάντα. Δίπλα στον νεκροθάφτη. Ναι. Οι δύο συνάδελφοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλο. Και μετά τον βλέπω αρχίζει έτσι να ψιλοχαμογελάει. Να χαιρετάει τον κόσμο. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Εμένα μου βγάζει λίγο gay vibe, άμα μπορώ να το πω. Μπορώ, κακό είναι. Όχι, αφού είναι νόμιμο πλέον. Κακό είναι. Όχι. Μου βγάζει λίγο gay vibe. Ναι, λες. Λίγο, μου βγάζει. Πίσω ο πρωθυπουργός να... Δεν ξέρω. Λίγο, woke vibe. Ναι.
Αφού ούτως ή άλλως η ασώτης του woke είναι. Γιατί όχι. Δηλαδή χαμογελάει λίγο, κρατάει τα χεράκια του λίγο κάπως, είναι λίγο σκάει ένα... ένα χαμογελάκι. Ένα φτάρισκο έτσι χαμογελάκι και από δίπλα ο νεκροθάφτης. Ο νεκροθάφτης από δίπλα έσκασε, έκανε παιδιά εμφάνιση με τον νεκροθάφτη μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μω την πίστης και το θάμας, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα στο Viber, παιδιά, 6907-483-484. 6907-483-484. Πάμε τώρα να πιάσω λίγο τα του Αδόνιδος. Πάμε να πιάσω λίγο τα του Σπύρου. Διότι χθες, για μία ακόμα φορά, ξεπέρασε τον εαυτό του. Εχθές το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και όλα ξεκίνησαν μετά την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου, όπου μέσα στη Βουλή, και μπράβο στον Κυριάκο το Βελόπουλο, διάβασε την απομαγνητοφώνηση των ηχητικών ντοκουμέντων που καταγράφησαν από το 112 για τα Τέμπη και τα παρουσιάσαμε εδώ πέρα στον Focus FM 103,6 από την πρώτη στιγμή, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Σας έλεγα ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο και είναι κάτι το οποίο σήμερα θα το αναλύσουμε ιδιαίτερα, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει, είναι ο επικεφαλής αυτής της έρευνας, ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, για πρώτη φορά θα μιλήσει για αυτά τα ηχητικά αποκλειστικά εδώ στον Focus FM 103,6 σε λίγη ώρα από τώρα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε απαντήσεις μέσα στο Κοινοβούλιο, παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης ξεδιάντροπα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αφού άκουσε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, πήρε το λόγο προκειμένου να απαντήσει κατηγορώντας ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Κυριάκο Βελόπουλο για χυδαιότητα και για εκμετάλλευση των τεμπών. Αρπάχτηκαν οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος τον έβαλε στη θέση του τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Όμως επειδή τα Τέμπη είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ πολύ στενά και με απόλυτο σεβασμό από την αρχή όλης αυτής της τραγωδίας και της προσπάθειας συγκάλυψης, θέλω να δώσω μία απάντηση στον Μπουμπούκο για αυτά τα οποία είπε. Θέλω καταρχάς να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από τη χθεσινή αντιπαράθεση, ένα μέρος, γιατί ήταν μεγάλη, ένα μέρος της αντιπαράθεσης, ακριβώς αυτό το κομμάτι, όπου παίρνει το λόγο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αφού έχει ακούσει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος διάβασε τους διαλόγους μέσα στο Κοινοβούλιο και απαντάει στον Κυριάκο τον Βελόπουλο με αισχρό τρόπο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος πήρε την απάντησή του φυσικά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, όμως θα μου επιτρέψετε και εμένα να απαντήσω σε κάτι που θέλω στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον οποίον προκαλώ να μου απαντήσει ευθαρσώς για να ξέρουμε πού βρίσκεται, αν είναι σωστή πλευρά της ιστορίας ή όχι. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα, πάμε. Είναι πραγματικά λυπηρό, έως και πραγματικά χυδαίο, το να έχει το Κυριάκο Βελόπουλο σχεδόν σε κάθε του ομιλία στη Βουλή και να μιλάει για τα Τέμπη. Τέτοια πολιτική εκμετάλλευση ανθρωπίνων τραγωδιών και ενός δυστυχήματος, ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί να έχει συναντήσει κάποιον. Επειδή μας αναφέρθηκε σε μελέτες που έχει στο γραφείο του για τα βαγόνια, εγώ θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής τη μελέτη που κυκλοφόρησε μόλις προχθές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 89 σελίδες, είπε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παραμορφώς προκλήθηκαν από σύγκρουση και όχι από έκρηξη. Παρακαλώ πολύ στα πρακτικά. Και το κυριότερο, να παραδώσω στον ελληνικό λαό τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο για αυτό που έκανε πριν με την ανάγνωση των διαλόγων από την τραγική στιγμή του δυστυχήματος. Οι οικογένειες των ανθρώπων που αναφέρονται, κύριε Βελόπουλε, έχουν εκδώσει ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου τους. Ο δικηγόρος τους, αν δεν το γνωρίζετε, είναι και αυτός πατέρας θύματος. Είναι ο πρώην σύζυγος της κυρίας Καριστιανού. Και λένε οι γονείς που ακούγονται οι των παιδιών τους σε αυτά που διαβάσατε. Ως γονείς της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φραντζέσκας Μπέζα, που κατονομάζεται από το σέλιδο Κυριακάτικης Εφημερίδας, δηλώνουμε ότι ουδέποτε ενημερωθήκαμε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ουδέποτε δώσαμε τη συνένεσή μας ή την έγκρισή μας και επιφυλασσόμαστε των νομίμων δικαιωμάτων μας απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρήσει να αναπαράξει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Αυτό δηλαδή που μόλις προηγουμένως κάνατε χωρίς σύγχρονο σεβασμού στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Και εσείς, κύριε Βελόπουλε, οι
Υποτίθεται ότι είστε ο ευαίσθητος που δεν ενδιαφέρεστε για αυτό που σας λένε οι οικογένειες των νεκρών αυτών παιδιών. Και υποτίθεται ότι εσείς εκφράζεστε στη Βουλή αυτά τα παιδιά και όχι οι οικογένειες, και μιλάτε εσείς για υποκρισία. Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε την εχιδέο. Να έρχεται εδώ ένας υπουργός που έχει κάνει χίλιες κολοτούμπες και να αφισβητεί έναν άνθρωπο που τον ξέρει 30 χρόνια ότι σκοτώθηκε ο φίλος του στα Τέμπη. Αυτό είναι χιδαίο, Άδωνη Γεωργιάδη. Και ήταν και πρόστιχο. Κατάλαβες. Για να ξέρουμε τι σημαίνει χιδαίο. Δεύτερον, πάλι τη μισή αλήθεια λες. Εγώ σου έβγαλα τη συνομιλία μου του 112 με το κινητό τηλέφωνο που υπάρχει μέσα στην δικογραφία. Οι συγγενείς που αναφέρεις, υπάρχουν και άλλοι συγγενείς, άλλη ομάδα συγγενών. Κατάλαβες. Μην έρχεσαι εδώ συνεχώς ψευδόμενος, γιατί τον ψεύτη τον πιάνουμε από το σβέρκο στην ελληνική λύση. Και είπες ψέματα πάλι. Δεν είναι όλοι συγγενείς. Είναι κάποια των συγγενών. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Αν είναι να βγει αλήθεια, θα βγάλω τα πάντα για να πάτε φυλακή, γιατί συγκαλύψετε ένα έγκλημα. Καταρχάς, μπράβο στον Κυριάκο τον Βελόπουλο που δεν του χαρίστηκε και του απάντησε έτσι όπως του έπρεπε. Είπε και άλλα πράγματα. Είναι μεγάλη η στοιχομηθεία. Καλό θα είναι να βλέπετε λίγο Βουλή για να μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Όμως, να απαντήσω λίγο στον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Ξεκίνησε λέγοντας ο Σπύρος ότι κάθε φορά που έρχεται ο Βελόπουλος στη Βουλή ασχολείται με τα Τέμπη. Χαλιέστε. Χαλιέστε. Κάθε φορά που ασχολείται ο Κυριάκος ο Βελόπουλος στη Βουλή με τα Τέμπη, ασχολείται για κάποιο λόγο. Γιατί κάθε φορά κάτι βγαίνει. Μέρα παραμέρα κάτι βγαίνει που πάτε να κρύψετε. Πώς να μην ασχοληθεί ένας πολιτικός ο οποίος σέβεται τους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν εκεί. Εσχρός, Σπύριο. Ήσουν εσχρός και εσχρή ήταν και η θεατρική παράσταση την οποία έδωσες εχθές στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά και θέλω απαντήσεις, πολιτική κολοτούμπα, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη. Πες μου λοιπόν, λαλίστατε Γεωργιάδη, αμφισβητείς, για να το καταλάβω, αμφισβητείς ότι στα Τέμπη κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί ενώ επέζησαν τη σύγκρουση? Πρώτο ερώτημα, λαλίστατε Σπυρίδωνα. Λαλίστατε Σπυρίδωνα επίσης, πες μου, η φωτιά την οποία όλος ο κόσμος είδε, το πύρινο αυτό μανιτάρι, η πυρόσφαιρα, το fireball, πιστεύεις ότι είναι προϊόν καύσης ελαίων σιλικόνης των μετασχηματιστών των τρένων? Πιστεύεις δηλαδή ότι το έλαιο σιλικόνης είναι αυτό το οποίο δημιούργησε το fireball? Πες το μας, γιατί επικαλέστηκες μία μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει ότι έχουμε μόνο σύγκρουση και όχι έκρηξη. Άστε την έκρηξη. Ανάφλεξη η οποία προκαλείται από υδρογονάνθρακες, αρωματικούς, ξυλόλιο, βενζόλιο, τουλόλιο. Έχουμε, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, πες το μας να το ξέρουμε, να είναι γραπτά να τα έχουμε αυτά. Ή και προφορικά, πες τα μας να τα ξέρουμε. Αμφισβητείς ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί? Λαλίστατε, Σπυρίδωνα. Πες μου επίσης, λαλίστατε, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή αναφέρθηκες σε ανακοίνωση του δικηγόρου μερίδας των οικογενειών, αναφέρθηκες στον κύριο Ψαρόπουλο και σε μία ακόμα οικογένεια, είπες τα ονόματα, εγώ δεν θα έμπαινα στην διαδικασία να πω τα ονόματα, εσύ τα είπες τα ονόματα, ούτε ο Βελόπουλος είπε ονόματα, εσύ τα είπες τα ονόματα και του Ψαρόπουλου και της άλλης οικογένειας. Επειδή αναφέρθηκες λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση η οποία έγινε από μερίδα οικογενειών, δεν ξέρω αν είναι δύο οικογένειες, τρεις οικογένειες ή τέσσερις, πόσες εκπροσωπεί, αλλά παρέλειψες όπως σου είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να αναφερθείς και στην άλλη μερίδα των συγγενών οι οποίοι δεν έχουν πιστεί, όπως οι οικογένειες στις οποίες αναφέρθηκες εσύ, να αποσιωπήσουν από την κοινή γνώμη τα συγκλονιστικά ηχητικά του 112 δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία. Και δεν αναφέρθηκες σε αυτούς. Αναφέρθηκες μόνο σε αυτούς οι οποίοι σε βόλευαν. Σε μία ακόμα προσπάθεια που έκανες εχθές μέσα στο Κοινοβούλιο, δήθεν συγκινησιακά φορτισμένος, λαλίστατε Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, για να μπαζώσεις και εσύ για ακόμα μία φορά τις νέες αποκαλύψεις για τα Τέμπη. Και θα έπρεπε, λαλίστατε Άδωνη Γεωργιάδη, να ψέξεις όχι το Βελόπουλο, αλλά τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης που εσύ πληρώνεις ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και θάψανε αυτά τα ηχητικά ή αυτές τις εξελίξεις. Γιατί ήξεραν την ημέρα των Τεμπών
να βγάζουν ηχητικά δεξιά και αριστερά. Ήξεραν. Και από εδώ και από εκεί και ο Σταθμάρχης και ο Σταθμάρχης. Τα μονταρισμένα, τα κομμένα. Ο Κυριάκος Οβελόπουλος είπε για διαφορά στις απομακρυντοφωνήσεις αυτών που υπήρχαν αρχικά και αυτών που βγαίνουν σήμερα από την έκθεση Κοκοτσάκη. Που θα μας μιλήσει σε λίγο εδώ, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Κοκοτσάκης. Σαν δεν ντρέπεστε. Και μένετε λοιπόν στη μία μερίδα των συγγενών. Και δεν αναφέρεστε στην ανακοίνωση, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, δεν είπες τίποτα για τη Μαρία Καρισιανού. Ή δεν ξέρεις τι είπε η Μαρία Καρισιανού, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρεις. Θες να στο επαναλάβω. Θέλεις να σου μεταφέρω εγώ, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, τα λόγια της Μαρίας Καρισιανού. Να στα μεταφέρω. Διαβάζω, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, τι είπε η Μαρία Καρισιανού για αυτά τα ηχητικά. Τα οποία εσύ ξύνησες στα μούτρα σου. Που διάβασε ένα μέρος, γιατί διάβασε λίγο. Γιατί η έκθεση είναι πολύ πιο αναλυτική από αυτό το κομμάτι που διάβασε μόνο ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Αλλά σε έτσουξε ακόμα και αυτό το λίγο. Ξέρεις λοιπόν, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, τι γράφει η Μαρία Καρισιανού. Μπορείς να τα ακούσεις. Υποκριτή πολιτικέ. Λέει η Μαρία Καρισιανού και απευθύνεται στην κόρη της, τη Μάρθη, που ακούγεται στο ηχητικό. Και από τα συμφραζόμενα της κοπέλας, η οποία ακούγεται να μιλάει, μοιάζει η Μάρθη να είναι ζωντανή. Γιατί σε κάποια φάση ακούγεται το κορίτσι να λέει «Και εγώ σ' αγαπώ». Και στο τέλος κλείνει λίγο πριν να έρθει το τέλος, λέγοντας, αφού πρώτα πει «Θα πεθάνουμε», λέει «Μάρθη σ' αγαπώ, μ' ακούς». Που σημαίνει ότι το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του. Και η Μαρία Καρισιανού Άδωνη Γεωργιάδη γράφει. Επέζησε στη σύγκρουση και εγκλωβισμένη περίμενες μαρτυρικά να πεθάνεις. Να πεθάνεις όχι από τη σύγκρουση, όπως βολεύονται οι υψηλά ιστάμενοι ένοχοι να λένε. Εκρήξεις, αναφλέξεις και φωτιά σας στέρισαν το οξυγόνο και σας έκαψαν ζωντανούς. Γι' αυτό σας βρήκαμε όχι χτυπημένους, αλλά απανθρακωμένους. Και το κράτος που σας μετέφερε στο τρένο του θανάτου, την δικαίωση την ψυχή σας, την ανέθεσε στη δικαιοσύνη. Στην τυφλή δικαιοσύνη, που δεν είδε τίποτα από όλα όσα βγαίνουν στο φως και επιβεβαιώνουν το έγκλημα της απόλυτης συγκάλυψης. Ο ανακριτής, Σπυρίδωνα, λέει η κυρία Καρισιανού, αυτά διαβάζω, τα έχει όλα στα χέρια του, αλλά επίμονα αντιστέκεται στο καθήκον του να διατάξει έρευνα και διώξεις. Τι είναι αυτό που τον φοβίζει να ερευνήσει? Δεν είναι όμως μόνο ο ανακριτής. Και το 112 άκουσε. Αλλά η αρμόδια υπηρεσία στην απομαγνητοφώνηση αφαίρεσε οτιδήποτε σημαντικό άλλο ακούγονταν εκτός από τις κραυγές, αφήνοντας τη δικογραφία παραποιημένα τα επίσημα κείμενα των ηχητικών. Άδωνη, Σπυράκο μου, ακούς? Η παραποίηση στοιχείων είναι κακούργημα, λέει στο κείμενό της η Μαρία Καρισιανού. Γιατί ο ανακριτής δεν άσκησε ούτε γι' αυτό δίωξη? Υπάρχει άλλος λόγος εκτός του δόλου να παραποιήσεις στοιχεία? Μπορείς να απαντήσεις, Σπυρίδωνα? Ο ανακριτής ούτε κατηγόρησε κανέναν, ούτε διέταξε έρευνα, αλλά ούτε ενημέρωσε τους συγγενείς για τα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, οι ιατροδικαστές που έλεγαν σε εμάς όλους ότι τα παιδιά μας πέθαναν ακαριαία, όταν μηνύθηκαν, αποκάλυψαν ότι 30 άτομα κάηκαν ζωντανά. Δεύτερον, η ταχύτητα ανάφλεξης και μετάδοσης της καύσης, η πυρκαγιά και η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε μπορούσε να γίνει μόνο από καύση χημικών υδρογοναθράκων, σύμφωνα με τεχνικές μελέτες κορυφαίων επιστημόνων, άρα έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει άμεσα έρευνα για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Έπρεπε οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι των γονέων να αποκαλύψουν την αλήθεια, την οποία η δικαιοσύνη δεν αναζήτησε ποτέ. Άδωνη, από αυτούς τους ανθρώπους περιμένατε να αποκαλυφθεί η αλήθεια? Οι δικοί σας τι κάνανε? Τι κάνανε, Άδωνη Γεωργιάδη? Γιατί την ξέχασες την αναφορά της Μαρίας Καρισιανού? Ήξερες μόνο να διαβάσεις το προειδοποιητικό μήνυμα
μερίδα συγγενών άλλων, τους οποίους εγώ προσωπικά σέβομαι. Αλλά αδυνατό να έχω στα χέρια μου στοιχεία που αποδεικνύουν τον μπάζωμα και να μην πιέσω όσο μπορώ και εγώ, όσο μπορεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, όσο μπορεί και η Μαρία Καρισιανού, όσο μπορούν και άλλες οικογένειες, για να μην θαυτεί το θέμα, Άδωνη Γεωργιάδη. Και καταλήγει η Μαρία Καρισιανού. Γιατί έκοψαν τους διαλόγους που διαβάζουμε σήμερα ολόκληρους στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα. Γιατί και στο ραδιόφωνο ακούμε. Μαρία μου. Γιατί δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί ότι υπήρχαν ζωντανοί που πέθαναν λόγω των εκρήξεων και της φωτιάς και όχι λόγω της σύγκρουσης. Ποιοι είναι τόσο δυνατοί και απαγορεύουν την έρευνα για τις εκρήξεις και τη φωτιά που έκαψαν τους ανθρώπους μας και πόσο εγκληματικά είναι τα μυστήρια που θέλουν να κρύψουν. Γιατί πολεμούν τη δημοσιοποίησή τους. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, λέει η Μαρία Καριστιανού. Φοβούνται την οργή της κοινωνίας που θα βγει στους δρόμους όταν καταλάβει ότι το κράτος και τα ένοχα μυστικά του δεν έχει καμία αξία. Για το κράτος και τα ένοχα μυστικά του δεν έχει καμία αξία η ζωή μας. Γι' αυτό και τους βολεύει να λένε να ξεκινήσει η δίκη, να τελειώνουμε. Είναι σίγουροι για το ευνοϊκό για αυτούς αποτέλεσμα της δίκης. Κάποιοι ίσως είναι εντάξει με αυτό. Εμείς όχι. Οι ψυχές των νεκρών δεν θα επιτρέψουν στο τέλος το τέλος μιας φτωχής ανάκρισης που δεν θα έχει επιτελέσει το καθήκον της και την έναρξη μιας δίκης παροδίας που δεν περιλαμβάνει όλους τους ενόχους και θα δώσει περιθώρια αμφιβολιών. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ότι τα Τέμπη δεν θα είχαν καλύτερη μοίρα και από άλλες υποθέσεις με κρατική ευθύνη, όπως το Μάτι, οι υποκλοπές, η Siemens και η Novartis, Άδωνη Γεωργιάδη. Γι' αυτό οργανωθήκαμε νωρίς, για να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι για πρώτη φορά τα πράγματα θα πάνε προς το φως, προς την αλήθεια. Αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν όλοι. Και δεν το λέμε απλώς, το εννοούμε, το υποσχεθήκαμε και θα γίνει πράξη μέχρι τέλους. Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή είναι η απάντησή σου. Και περιμένω να δω τι θα μου απαντήσεις εσύ. Και για μία ακόμα φορά θα πω μπράβο στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος έβαλε στη θέση σου για την υποκρισία και για τη χυδαιότητα που και σε χαρακτηρίζει και ξεχυλίζει και λερώνει τη μνήμη των νεκρών. Άριστα έπραξε και σε ξεμπρόστιασε κατά αυτόν τον τρόπο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Μικρέ μου πολιτικέ κολοτούμπα. Αυτό προς απάντησή σου. Και έρχομαι τώρα λίγο στην παράκρουση που σας έχει πιάσει. Καταρχάς τι να λέμε τώρα, εντάξει. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να πω ότι χθες ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο, προσπαθεί να πλήξει πολιτικά τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και φτάνει στο σημείο να διαφημίζει μέσα από το κοινοβούλιο την Κολοτομποπούλου. Την Κολοτομποπούλου. Έφτασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, να τον χαίρεστε. Εκεί στη φωνή παραλογισμού, στη φωνή λογιστικής, έχετε κράχτη τον Άδωνη, το καταλαβαίνετε. Εσείς οι θειασότες της χούφτας και της επαναλαμβανόμενης παλιδρομικής κίνησης, χαρά στο γούστο σας. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Καταλαβαίνετε ότι δίνετε βάση σε ένα υποκομματίδιο που το διαφημίζει από το κοινοβούλιο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για να πλήξει πολιτικά τη φωνή του Κυριάκου του Βελόπουλου. Είναι τέτοια η τραγωδία στην οποία βρίσκονται. Και ξέρετε, Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα. Προσπέρασε το, ούτε καν θέλω να το βάλω το ηχητικό το επόμενο. Αλλά η παράκρουσή τους έγκυται στο γεγονός ότι εξελέγει ο Τραμπ. Εκεί τρέμουν. Και καταλαβαίνουν ότι η φωνή, η πατριωτική του Κυριάκου του Βελόπουλου μέσα στο κοινοβούλιο και με την άνοδο Τραμπ στην εξουσία, γιατί ο Τραμπ, παιδιά, επί της ουσίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει στο ακέραιο την ατζέντα που υποστηρίζει και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος σε όλα τα θέματα. Εχθές τον άκουγα να κάνει λόγο για θανατική ποινή. Ποιος μιλάει στην Ελλάδα άλλος εκτός από τον Κυριάκο Βελόπουλο για επαναφορά της θανατικής ποινής για ιδεχθή εγκλήματα? Και δεν μιλάει τώρα, μιλάει από το 2019. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για θανατική ποινή σε παιδοβιαστές, για θανατική ποινή σε λαθροδιακινητές, για θανατική ποινή σε ιδεχθή εγκλήματα, μιλάει από το 2019. Το καταλαβαίνετε? Έλα ρε εσύ, Γιώργο, έλα λίγο σε μένα. Να ακούσουμε λίγο κάτι που είπε ο Τραμπ εχθές, ο οποίος υποσχέθηκε πόλεμο κατά τη διακίνηση ανθρώπων, επιβάλλοντας μέχρι και τη θανατική ποινή. Είναι λίγο μεγάλο, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. New film, Sound of Freedom,
about the power of faith in overcoming evil, and in particular the evil of child trafficking. Μιλάει για το κακό, ότι θα πατάξουμε με κάθε τρόπο το κακό για τη διακίνηση των παιδιών, για το trafficking σε μικρά παιδιά. Problem. We had it down to the lowest number in many years, just 4 years ago. And πριν από 4 χρόνια είχαμε το μικρότερα ποσοστά σε αυτά τα εγκλήματα. Now it's gone through the roof. Αλλά τώρα έχει εκτοξευθεί αυτό το ποσοστό με την διακυβέρνηση Biden. Even though the fake news media has tried to ignore it. Ακόμα κι αν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης που ασχολούνται με fake ειδήσεις έχουν προσπαθήσει να το αγνοήσουν. Sound of Freedom has been a national sensation and a colossal success at the box office. Really big numbers. Αλλά παρόλα αυτά, ο οργανισμός τέλος πάντων που έχει δημιουργήσει δείχνει ότι τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Everyone should see it. This is a very important film and very important movie and it's a very important documentary all wrapped. Αναφέρεται σε ένα ντοκιμαντέρ, για να είμαι ακριβής. Αναφέρεται σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αναφέρει το πώς έχει η κατάσταση σχετικά με τη διακίνηση παιδιών και πρέπει να προτείνει να το δούνε όλοι για να καταλάβουν πώς έχουν οι συνθήκες. It's really about an issue that has to be discussed. Και έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Under my leadership we did more than any administration in history to combat. Η δική μου διακυβέρνηση έκανε ό,τι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη διακυβέρνηση σε αυτό το θέμα για να το πολεμήσουμε. Human trafficking and να πολεμήσουμε την ανθρώπινη την αδιακίνηση ανθρώπων. To end modern day slavery. Και την σύγχρονη δουλεία. In one of my first acts in office, I signed an executive order target. Σε μία από τις πρώτες μου πράξεις ως πλανητάρχης, υπέγραψα μία εντολή. Targeting transnational criminal organizations that traffic and exploit innocent people. Για να μπουν στο στόχαστρο όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται κατά αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους. I signed the Frederick Douglass trafficking victim. Υπέγραψα την Frederick Douglass συμφωνία. Victims Prevention and Protection Reauthorization Act. Για να προστατευτούν τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Authorizing $430 million to fight sex and labor trafficking. 430 εκατομμύρια υπέγραψαν να δοθούν για να πολεμηθεί το sex trafficking. I signed legislation to crack down on foreign countries who are not meeting standards for eliminating trafficking. Και υπέγραψα να αντιμετωπιστούν οι χώρες οι οποίες δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να περιορίσουν και να ελέγξουν το trafficking. Of which there are many. I also υπάρχουν πολλές τέτοιες χώρες. I signed into law the Abolish Human Trafficking Act, which strengthened programs supporting survivors and provided more resources for. Υπέγραψα και άλλες συνθήκες οι οποίες υποστηρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε human trafficking. For ending modern slavery. We do have modern slavery. Για να τελειώσει η σύγχρονη δουλεία, γιατί έχουμε σύγχρονη δουλεία. You can believe it. Additionally, I created the first ever White House position focused solely on combating human trafficking. Και έκανε και άλλες δράσεις μέσα στον Λευκό Οίκο για να πολεμήσουμε το human trafficking. And perhaps most importantly, we created the most secure border in US history by far. Και είχαμε δημιουργήσει τα πιο ασφαλή σύνορα μακράν για την προηγούμενη θητεία του περιγράφει τώρα, έτσι, για να μην μπαίνουν ελαφρομετανάστες μέσα. Dealing a major blow to the cartels and και ήταν ένα μεγάλο χτύπημα στα καρτέλ και στους λαθροδιακινητές. Built hundreds of miles of wall. Χτίσαμε αμέτρητα μίλια τείχους. Renovated hundreds of miles of wall. Και αναπαλαιώσαμε και βελτιώσαμε εκατοντάδες μίλια τείχων. We never had anything like it. And then I got Mexico free of charge. Αλλά μετά ήρθε ο Biden και έδωσε το ελεύθερο στο Μεξικό. There was 28,000 soldiers to protect us from. Όχι, συγγνώμη. Και βρήκαν και 28,000 στρατιώτες Μεξικανούς για να μας προστατέψουν, για να μην μπαίνουν ελαφρομετανάστες στην Αμερική. And back in the White House, I will immediately end the Biden border nightmare. Με το που θα επιστρέψω, τώρα λέει για το που θα επιστρέψει. Με το που θα επιστρέψω, λέει στο Λευκό Οίκο, θα τελειώσω άμεσα τον εφιάλτη του Biden με τα σύνορα. That traffickers are using to exploit vulnerable women and και θα κόψω τις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι λαθροδιακινητές για να εκμεταλλευτούν ευάλωτες γυναίκες και ανήλικα παιδιά. We will fully secure the border. Θα διασφαλίσουμε
πλήρως τα σύνορα. I will wage war on the cartels just... Θα ξεκινήσω, θα κηρύξω τον πόλεμο στα καρτέλ. Όπως κατέστρεψα το χαλιφάτο του ISIS στο 100%. And 100% destroyed. Το κατέστρεψα στο 100%. They'll come back now because we have a weak administration. Και έχουν κάνει τώρα ένα comeback γιατί έχουμε μια αδύναμη διακυβέρνηση. I will use Title 42 to end the child trafficking. Θα χρησιμοποιήσω το άρθρο 42 για να τελειώσω τη λαθροδιακίνηση παιδιών. Crisis by returning all trafficked children to their families. Και θα επιστρέψω στις οικογένειές τους όλα τα παιδιά τα οποία εκμεταλλεύονται από λαθροδιακινητές. In their home countries and without delay. Στις χώρες της καταγωγής τους και χωρίς καθυστέρηση. And I will urge Congress to ensure that anyone caught trafficking children across our border receives the death penalty. Και θα φροντίσω στη δικαιοσύνη όποιος παρανομεί και μεταφέρει παιδιά λαθρέα να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή. Donald Trump. Donald Trump, θανατική ποινή. Το έχουμε. Και έχω και κάποια άλλα κομμάτια. Έχω λίγο Bill Gates για τη συνέχεια. Αλλά θα μου επιτρέψετε τώρα να πάω σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Και μετά αποκλειστικά θα μιλήσει για πρώτη φορά για αυτή την έκθεση την οποία υπογράφει με τα ηχητικά. Πρώτη φορά θα μιλήσει για αυτή την έκθεση. Την οποία υπογράφει με τα ηχητικά του 112 ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών, όχι όλων, αλλά κάποιων εκ των οικογενειών, ο τεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου ΤΕΜΠΗ 2023, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Άδωνη, κάτσε να ακούσεις, γιατί αυτά τα οποία είπες θες, ειδικά για την έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει σύγκρουση και μόνο, σε εκθέτουνε ανεπανόρθωτα. Εδώ θα είμαστε. Πάμε.